Διαφοροποιείται λοιπόν η δεύτερη μας ώρα σήμερα. Αύριο είναι η Παγκόσμια Μέρα Ποίησης. Έτσι λοιπόν, σήμερα έχουμε μία ώρα αφιερωμένη στην ποίηση. Συγκεκριμένα η Παρέμβαση και η ΕΡΤ Κοζάνης γιορτάζουν την Παγκόσμια Μέρα Ποίησης και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε ποιητές εδώ της περιοχής μας στο στούντιο, οι οποίοι θα εκφωνήσουν τα ποίηματα. Είναι η Δήμητρα Καραγιάννη, είναι ο Γιώργος Δελιόπουλος, ο Δημήτρης Παπακοσταντίνου, ο Γιάννης Γιανακόπουλος, η Σύμπα. Το Ναρντούτσι Βαϊνά και ο Νίκος Οκουρού. Θα δώσω το λόγο σε αυτούς, αφού βέβαια ακούσουμε λίγο ακόμη το μουσικό με το οποίο ξεκινήσαμε, και ευχόμαστε σε όλους μέχρι και τις 5 καλή ακρόαση. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης. Καλησπέρα, είμαι η Δήμητρα Καραγιάννη και σας καλωσορίζω στη σημερινή εκπομπή. 20 Μαρτίου σήμερα, μία μέρα πριν από την Παγκόσμια Μέρα Ποίησης, και η εκπομπή αυτή είναι αφιερωμένη στην ποίηση. Αύριο είναι 21 Μαρτίου, είναι 80η μέρα του έτους, εαρινή ησημερία, άνοιξη, Παγκόσμια Μέρα κατά του ρατσισμού, ημέρα δασοπονίας, ύπνου, ημέρα συνδρόμου Down, αλλά και ημέρα ποίησης, και σε αυτό θα σταθούμε. Η Παγκόσμια Μέρα Ποίησης γιορτάστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1998. Οι πρώτες πόλεις που τη γιόρτασαν τότε ήταν η Αθήνα και η Κοζάνη μέσω του περιοδικού Παρέμβαση. Από τότε η Παρέμβαση και η Κοζάνη τιμά κάθε χρόνο αυτή την ημέρα. Έτσι φέτος συνεργάζεται με την ΕΡΤ για την προβολή της ποίησης από τη δημόσια ραδιοφωνία και δίνει λόγο σε ποιητές του τόπου που έχουν εκδώσει ποιητικές συλλογές για να διαβάσουν οι ίδιοι ποίηματά τους. Η λογοτεχνική παραγωγή κάθε τόπου προσθέτει σημαντικά στην ποιότητα και την πολιτιστική ταυτότητα του τόπου αυτού. Γι' αυτό και θα πρέπει οι φωνές δημιουργίας να ακούγονται και να αναδεικνύονται. Σήμερα θα διαβάσουν ποίηματά τους ο Γιώργος Δελιόπουλος, ο Δημήτρης Παπακοσταντίνου, ο Γιάννης Γιανακόπουλος, η Σύμπα Ναρντούτσι Βαϊνά. Θα ακούσουμε επίσης ποίηματα της Ολυμπίας Τσικαρδάνη, αν και δεν μπόρεσε να είναι η ίδια εδώ. Χαιρετίζω όλη την όμορφη συντροφιά. Καλωσορίζω και τον Νίκο Κουρού, ηθοποιό και σκηνοθέτη, που θα έχουμε τη χαρά να μας διαβάσει ορισμένα ποίηματα. Ας αρχίσουμε λοιπόν σιγά σιγά τις αναγνώσεις μας. Να ξεκινήσουμε με τον Γιώργο Δελιόπουλο, έναν ποιητή που έχει εκδώσει δύο ποιητικές συλλογές, αν δεν κάνω λάθος. Έχει πάρει αρκετά πανελλήνια βραβεία, πάνω από 10, νομίζω. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, Δημήτρα. Σε ακούμε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω και εσένα για την πρόσκληση, αλλά και για την αίρα που μας φιλοξενεί.
Εγώ θα σας πω μια μικρή ιστορία μέσα από τρία ποίηματα της τελευταίας μου ποιητικής συλλογής με τον τίτλο «Επισκέπτης Άγγελος» από τις εκδόσεις Κοβενταρίου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης. Ο επισκέπτης Άγγελος είναι μια μορφή που βρίσκεται πάνω στο μπαλκόνι του κόσμου, στην ασφάλεια μακριά από τους ανθρώπους. Και μια μέρα αποφασίζει να κατέβει τα σκαλιά, να αφήσει τα φτερά του και να γνωρίσει τους ανθρώπους. Επισκέπτης Άγγελος. Απόψε θα αποκοιμηθώ με ανοιχτά παράθυρα, να με ξυπνήσουν αύριο οι βιαστικές ακτίνες. Θα βάλω καθαρά φτερά και αρπάζοντας τον ήλιο, να κατεβώ σαν άγγελος στην αγορά του κόσμου. Εκεί, κρυμμένα βλέμματα θα μου φορτώνουν χρόνια και ακονισμένες λέξεις θα μου κόβουν τα φτερά. Και με κομμένα τα φτερά θα νοσταλγώ τα σύννεφα και με τα χρόνια πάνω μου δεν θα μπορώ να φύγω. Και ο επισκέπτης άγγελος κατεβαίνει από τον μπαλκόνι του κόσμου στην αγορά, γνωρίζει τους ανθρώπους, μαθαίνει τα πρόσωπά τους, μαθαίνει τα ονόματά τους, μαθαίνει και τη γλώσσα τους και διαπιστώνει πόσο πολύτιμη, πόσο σημαντική είναι η γλώσσα για τους ανθρώπους, αλλά συνάμα και πόσο επικίνδυνη. Η γλώσσα των ανθρώπων. Για να καταλάβω τους ανθρώπους, έμαθα τη γλώσσα τους. Και έπρεπε να ξέρω πως η γλώσσα κρύβει ανοιχτές πληγές. Άλλοτε γιατρεύονται και άλλοτε σκοτώνουν. Έπρεπε να ξέρω πως κοστίζουν ακριβά τα μεγάλα λόγια και παλιώνουν γρήγορα μέσα στην ψυχή. Έπρεπε να ξέρω πως δεν γράφεις τη ζωή μοναχά με λέξεις και από τις λέξεις μόνο δεν γνωρίζεις τίποτα. Όμως αυτά δεν μου τα έμαθαν ποτέ. Και ο επισκέπτης άγγελος καταλήγει σε έναν καθρέφτη όπου εκεί για πρώτη φορά αντικρίζει το είδωλό του. Σε έναν καθρέφτη γεμάτο ραγισματιές βλέπει ένα είδωλο που δεν το είχε συνηθίσει και δεν το βλέπει κάτω από τον ήλιο, κάτω από τα φώτα και τους προβολείς, αλλά στη μοναξιά του σκοταδιού. Αναγκαίες νύχτες. Έχουμε ανάγκη από νύχτες, γιατί τις νύχτες αποκτούν όλα τα όρια τους και ξαναβρίσκουν σχήμα οι εικόνες της ημέρας. Γιατί οι θλίψεις ακονίζουν τους καημούς και οι χαρές βουλώνουν τις βαθιές σοπές που άνοιγε ο ήλιος στα κορμιά μας. Γιατί οι μνήμες μαχαιρώνουν σαν αγωνίες τις κοιμισμένες μεσημεριανές καμπύλες. Γιατί τις νύχτες διακρίνουμε ξεκάθαρα, χωρίς να βλέπουμε, με τις υπόλοιπες αισθήσεις, την έκταση του σώματός μας στο κενό και τη διάρκεια μιας πρωινής αναπνοής. Ο ήλιος μας μπερδεύει και μπερδεύει. Τα πρόσωπά μας και τις λέξεις, τα περιγράμματα και τις προτάσεις. Διαγράφει τόνους, αφαιρεί τελείες. Οι φράσεις, χαλασμένοι ανεμοδείκτες, πότε σημαίνουν προς τα εδώ, πότε προς τα εκεί και άλλοτε συχνότερα σημαίνουν προς το πουθενά. Μπροστά από τον ήλιο είμαστε σκιές. Ένα μπουκέτο μαύρο με σκιές. Και μέσα σε ένα τέτοιο συνονθήλευμα, πώς να ξεχωρίσουν τα λόγια και οι πράξεις, τα πράγματα και οι άνθρωποι, το πρόσωπό μου και το πρόσωπό σου. Επομένως, έχουμε ανάγκη από νύχτες για να καταλάβουμε τις μέρες. Φυσικά το ταξίδι του Αγγέλου, του επισκέπτη Αγγέλου, δεν τελειώνει εδώ και δεν τελειώνει ποτέ, όπως ποτέ δεν τελειώνει και το ταξίδι που κάνουμε όλοι εμείς για να γνωρίσουμε τον εαυτό μας και να γνωρίσουμε τους άλλους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς θερμά. Συνεχίζουμε τις ποιητικές αναγνώσεις καλωσορίζοντας τον Δημήτρη Παπακοσταντίνου, ο οποίος έχει εκδώσει 2 ποιητικές συλλογές, έχει πάρει και εκείνος πανελλήνια βραβεία. Δημήτρη, καλησπέρα, ο λόγος σε σένα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θα σας διαβάσω από την μικρή περιήγηση
Είναι ένα βιβλίο που εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1996 και τώρα μετά από 21 ολόκληρα χρόνια κυκλοφορεί σε λίγο η β' έκδοση. Τα ποίηματα που θα διαβάσω είναι άτιτλα γιατί αποτελούν μέρη μιας μεγάλης ποιητικής σύνθεσης που έχει τίτλο «Μικρή περιήγηση». «Είναι μια μουσική», μουρμούρισε δειλά μέσα από τα χείλη. «Άρπα και λύρα θεϊκή που με ξυπνά και με τα μάτια ολάνυχτα μες στο σκοτάδι, κοιτώ που σώματα αποκτά πύρινα διάφανα και είναι στιγμές που με τα αυτή μου δεν μπορώ να ακολουθήσω τους γοργούς βηματισμούς της και γέροντας πιο χαμηλά κρυφοκοιτώ μέσα από τα παραθέρια της καρδιάς μου. Τότε γαλήνει απέραντη και την αιμία, ευδαιμονία μυστική, χώρα χρωμάτων. Ανόητο, κανείς δεν το ξανάπε, ούτε ψεύτη. Μα πυρετό του νου διέγνωσαν τρέλα και αρρώστια και ακόμα κάποιοι που γνωρίζαν από ξόρκε δαιμονικό μουρμούρισαν πως τον κατέχει. Πέσε βροχή, πέσε απαλή πάνω από τις έγνες μου. Πέσε απαλή σαν μουσική που ξεμακραίνει, αγνή και άγια σαν εικόνα μυστική, απόμακρη. Φίλων που χάθηκαν στο χθες, φίλων που θα'ρθουν. Πέσε βροχή σαν δάκρυ που κυλά, ζεστό στο τζάμι, στα κλειστά πρωτόφυλλα, μέσα στα διάπλατα ματάκια των παιδιών, μες στα μικρά, χεράκια που αγκαλιάζουν το πυρνίδι. Σίμωσε λίγο ακόμη, σίμωσε, φανάρι του ουρανού γλυκοφεγγάρι, πάνω από τα δέντρα, τα νερά που πρασινίζουνε, βαθιά και ακίνητα, γαλήνη μαγεμένα. Στις πλαγιές του βουνού που δεν είχε όνομα, που κανείς δεν το ήξερε, που κανείς δεν το έβλεπε, κρυμμένοι στις κουκουναριές και τα αγριοχόρταρα, με το μικρό πρωί στην αγκαλιά λαχανιασμένη, φωνάζαμε τον ήλιο που τρεμόπαιζε, το μικρό σύννεφο και το βουνό που απαντούσε χίλιες φορές με τη φωνή μας για να πει τα μυστικά της γης και των πουλιών που ταξιδεύουν, νήμα κυματιστό στον ήλιο που μεσουρανεί και πως σταλάζει κάποτε απαλά κι ας μην το βλέπεις το δάκρυ των μικρών λευκών αγγέλων στα χρυσάνθημα και στα μαλλιά του ένα του μικρού μας Μάρι. Πέρασε κάμπους και βουνά, πλαγιές ηφαίστεια. Λουλούδια κόκκινα και τάστρο της αυγής βρήκε να βάλει στα μαλλιά η άγρια αγάπη μου. Στον άνεμο γελά και δεν την νοιάζει που είναι τα πόδια της γυμνά. Στο σύννεφο πλαγιάζει και είναι το όνειρο, χάθη δροσιά, φωτιά και φως, γλυκό τραγούδι, φύσα αεράκι, πάρε με μακριά. Πέρασε θάλασσες πλατιές, κάβος και βράχια, φύκε αλμυρά λουλούδια του γυαλού, πήρε και φόρεσε. Κι όλο στον άνεμο γελά και δεν την νοιάζει που είναι τα πόδια της γυμνά. Ευχαριστώ πολύ.
Ο Γιάννης Γιαννακόπουλος είναι ένας ποιητής που κατάγεται από την Κοζάνη, δεν ζει όμως. Από την Αιανή. Στην Κοζάνη, από την Αιανή συγκεκριμένα, ναι, από την ευρύτερη περιοχή. Μετράει 12 ποιητικές συλλογές. Γιάννη, ακούμε τι έχεις να μας διαβάσεις. Δήμητρα, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Ελπίζω να καταφέρουμε να πούμε μια καλησπέρα ποιητική στους ακροατές της ΣΕΡΑ. Θα διαβάσω 3 ποίηματα από τις συλλογές Κάρβουνα, Πυρετό στο Μολύβι και Ποδηλάτη Φόσφορος. Ανοφερές και λάιδημα εκτυπώνει παλές μνήμες στο χαρτί των οριζόντων. Λευκή πεταλούδα οδηγεί την αγνότητα στα δόντια της αράχνης. Άλκημη φωτοβολία αλωνίζει τα δάση ως τους γκρεμούς των χρωμάτων. Μικρά, φευγαλαία θαύματα συγχωρούν την ύβρη των σκουπιδιών και την αποξηραμένη νόηση. Είναι προχωρημένα αέρα. Στο μάτι του δελφινιού αστράφτει ο άγριος νόμος. Νεαρά κύματα πηγαίνουν στο χαμό. Κλάμα γοργόνας φυτεύει συναισθήματα στους βράχους. Υγρή ιδίτητα κρεμάει στον ήλιο τη νυχτική της αποκαρδίωση. Ξυπόλυτες ουσίες πυθίζουν το καινούριο τους ρεύμα. Όνειρα κουρδιστά ξεσκονίζουν τους μηχανισμούς της αυταπάτης. Είναι προχωρημένα αέρα. Και ο καιρός θα φυσήξει μάλινους αέριδες. Ο πολιτισμός όμως κοιμάται και ξυπνάει σε τεχνητά κλίματα. Δεν φοβάται τον κύκλο. Πληρώνει ακριβά την τετραγωνισμένη λογική. Μολύνει, εποχούμενος, πάμπολα χιλιόμετρα για λίγες καθαρές ανάσες. Πουλάει πόλεμο τριγύρω για να έχει την ησυχία του. Χάνεται σε καλλιδοσκόπια υποδόριου πανικού. Ο πολιτισμός, που αγγίζει τη χαρμολύπη, αλλά αγκαλιάζει την ευκολία της ηλαρότητας, καθώς αληθινή καρακάξα κρόζει δυσκύλιες αλήθειες. Χορός αρωματικού καπνού, γλυκιά προσμονή που ξεδιπλώνει θάλασσα στο μαντίλι της, ύπαρξη που διαιρείται με τα υλουροειδή βήματά σου, καθώς η ερωτευμένη μπόρα γράφει το ημερολόγιό της στην άμμο. Οι γλάροι φορούν τα διάβροχά τους και εσύ, με ένα φουστάνι από γαλανό ουρανό, γκρεμίζεις όλα τα κάστρα μου που ρηγούν στο έκπαγλο κάλος. Εσύ, μια τυραννίδα από τα μυστικά υλικά της ομορφιάς, αμφίσκιο στο λιοπύρι των συναισθημάτων, υπέρμαχη της αυτανάφλεξης, των στεναγμών επιδέξια μουσουργός, με τα σχέδια του πόθου μελανωμένα στον χαδιών της μεμβράνες, εύθραυστη και λεπτεπίλεπτη, πάντα όμως πάνω στο τεντωμένο σχοινί του ακροβάτη, κι όλο με τη λίγης, με έναν ιστό, απολαυστικό και θανάσιμο, τόσο που δεν μπορώ πια να γλιτώσω, ούτε και θέλω. Πλημμένη νύχτα, τα ασημικά των άστρων κουδουνίζουν, η κλιματαριά καθρεφτίζει την κατοπινή μέθη, ο δρόμος ανηφορίζει προς τη δόξα. Έρχεσαι. Κόκκινο πείσμα. Καλπάζει τώρα η θάλασσα μακούρα στο θυμό και διώχνει όλους τους έρωτες σε μακρινές στεριές. Στέλνει βροχή στους μοναχούς για σίγουρο πνιγμό. Ψάχνει τρελά το αίμα της σε βράχων μαχαιριές. Γκρίζες στιγμές που σέρνονται μικραίνουν το τοπίο και μια σιωπή απόρθητη τον θάνατο εφάπτει. Ρόλους πολλούς ξετύλιξα στο ίδιο προσωπείο, αφού τις άλλες μάσκες μου το ψέμα μου τις βλάπτει. Ρηπές νερών σφυροκοπούν τον στεναγμό το μάρμαρο και ένας φόβος μισερός σερβίρει κόμπους άλυτους. Μου πες πως άλλο δεν μπορείς τον κόσμο αυτόν τον βάρβαρο, κι ύστερα χάθηκες ξανά σε στοχασμούς αλάλυτους. Νύχτα που χιόνι άνοιξης στα χέρια της κρατάει για να ασπρίσει τις λοξές και αλύτρωτες ψυχές, σαν ένα πείσμα κόκκινο που δεν τα παρατάει, που έχει στόχους μαγικούς, μα σχέδιο ατυχές. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε θερμά, Γιάννη, και πραγματικά όπως είπες πριν, ελπίζω και εγώ να είναι μια έτσι ωραία ποιητική καλημέρα, καλησπέρα αυτή που λέμε σήμερα στους ακροατές. Στο σημείο αυτό θα ακούσουμε ορισμένα ποίηματα μιας γυναίκας, μιας ποιήτριας της Ολυμπίας Τσικαρδάνη, η οποία δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας εδώ σήμερα. Ποίηματά της θα μας διαβάσει
με τον εκφραστικό του τρόπο ο Νίκος Κουρού, ηθοποιός σκηνοθέτης, του οποίου μάλιστα η βραβευμένη ταινία Ουτοπία προβλήθηκε τις προηγούμενες μέρες στο Ολύμπιον. Ολυμπίας Τσικαρδάνη, το ξένο δάκρυ. Μας οδηγούν σε ράλι δοκιμών της ανθρωπιάς μας, χωρίς τη ζώνη ασφαλείας. Μα εμείς, για τη μετοπική που έρχεται, έχουμε εκπαιδευτεί σε τραγωδίες. Και οι επικίνδυνοι οδηγοί του πιο άδικου κόσμου δεν θα μας κάνουν να κατεβούμε ανυπόληπτοι από τα όρια ταχυτήτων της απόγνωσης κάθε κατατρεγμένου. Στο αγώνισμα της ανθρωπιάς, οι απερίσκεπτοι τολμούν με στο δικό τους άδειο μέλλον να βάλουν και το ξένο δάκρυ. Κι ίσως τόσα δάκρυα να γίνουν ποτάμι που θα ξεπλύνει την τροπή των μισανθρώπων. Ολυμπίας Τσικαρδάνη, αφήσου. Στον έρωτα δεν πας με ζυγαριά, ούτε με υποδεκάμετρο. Λογαριασμούς δεν συγχωρεί και ούτε τους πληρώνει. Διλήμματα και όχι ναι σ' αφήνουνε μισό. Στον έρωτα ή αφήνεσαι ολόκληρος ή χάνεσαι προτού σου χαριστεί. Με ημίμετρα και επιφυλάξεις δεν κατακτάς το ιερό προνόμιο της έκστασης. Ολυμπίας Τσικαρδάνη, εν πλώ. Άξενες πολιτείες σε παίρνουν από το χέρι και αφήνεις το σημάδι σου στο χάρτη να το δω. Από την κουπαστή κοιτάς τις γειτονιές του κόσμου κι είναι η ματιά σου αερικό. Η σκάλα η στενή δεν σε τρομάζει, ούτε το πλάτος του πρωινού ουρανού. Στην πλώρη αντιφεγγίζει η ανοιχτοσιά του νου σου κι η περιπέτεια της φυλής σου στο βούισμα του μπάτη σε οδηγεί. Φλόγα η καρδιά της μνήμης στο αδιάκοπο ταξίδι σε μαγεύει, σε διώχνει, σε γυρίζει σαν στρόβιλος εν πλώ.
Επιστρέφουμε στη συχνότητα των 100,2 για μια εκπομπή αφιέρωμα στην Παγκόσμια Μέρα Ποίησης από το περιοδικό Λόγου και Τέχνης Παρέμβαση και από την ΕΡΤ Κοζάνης. Θα συνεχίσουμε με μια κυρία, την κυρία Σύμπα Βαϊνά. Είναι μια Ιταλίδα που άφησε πριν χρόνια τη Φλωρεντία για να ζήσει στην Κοζάνη. Ζει λοιπόν εδώ το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της και δεν μπορούμε παρά φυσικά να τη θεωρήσουμε άνθρωπο αυτού του τόπου. Έχει εκδώσει 2 ποιητικές συλλογές και 2 ποίηματά της βραβεύτηκαν με το Διεθνές Βραβείο Ποίησης της Φλωρεντίας το 2015. Κυρία Σύμπα, σας ακούμε. Τι θα μας διαβάσετε? Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Αυτά τα 2 βιβλία είναι αφιερωμένα στον άντρα μου και στην πατρίδα περισσότερο, στην πατρίδα μου για την οποία έχω πάρα πολύ νοσταλγία και για την μετάφραση, επειδή εγώ γράφω στα ιταλικά, για τη μετάφραση με βοήθησαν οι 2 κόρες μου. Μπορώ να αρχίσω? Βεβαίως, σας ακούω. Το πρώτο ποίημα που σας διαβάσω είναι που βραβεύτηκε έτσι, μπήκε στο αθολόγιο του σύγχρονοι ποιητές Ιταλοί, έτσι, στην Ιταλία, και λέγεται «Il sonno», ο ύπνος. Το διαβάζω στα ιταλικά και το μεταφράζω μετά. «Dopo una primavera fiorita, un'estate incandescente e un autunno sereno, seppur segnato da profondi dolori, è giunto il triste inverno, Costantino, quando tutto si imbianca, tutto si affievolisce, e i fiori che amavamo tanto, soffocati dalla neve, abbassano il capo in un sonno senza fine, senza speranza». Traduzione, metafrasi. Ο ύπνος. Μετά από μια ανσυσμένη άνοιξη, ένα καυτό καλοκαίρι και ένα γαλήνιο φθινόπωρο, ανκέ σημαντεμένο από πικρές σκέψεις, έφτασε ο μελαγχολικός χειμώνας, Κωνσταντίνε, όταν όλα γίνονται λευκά, όλα ακνοφαίνονται και τα λουλούδια που τόσο αγαπούσαμε, πνιγμένα από το χιόνι, καμηλώνουν το κεφάλι σε έναν ατελείωτο ύπνο χωρίς ελπίδα. Μετά το άλλο, έτσι στη σελίδα 17, αυτό με έντουσαν αξιοσημείωτο. Εμένα δεν μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά θα το διαβάσω. Πάρτε το χρόνο σας. Όχι, το βρήκατε, ναι. Ad un'amica, occhi senza speranza, occhi senza sorriso, perché non piangi? Perché non dai sfogo alle tue lacrime? Sei dura come la tua terra, la Calabria, eppure so che nel tuo cuore c'è tanta tenerezza. Maria scendeva dal lungo sentiero fiancheggiato da cupi cipressi, a passi lenti, vestita di nero. Dal suo petto uscivano singhiozzi disperati. Aveva perso il suo grande amore, per sempre. Io le corsi incontro, l'abbracciai e la mia veste si impregnò delle sue lacrime. Se mia figli, βλέμμα χωρίς ελπίδα, αγέλαστο, γιατί δεν κλαις, γιατί δεν αφήνεις τα δάκρυά σου να χυλήσουν, είσαι σκληρή, όπως η γη σου, η Καλαβρία. Όμως εγώ ξέρω, στην καρδιά σου υπάρχει πολύ αγάπη. Η Μαρία κατέβανε το μακρύ μονοπάτι, την συνόδευαν σκοτεινά κυπαρίσια, βήματα αργά, μαύρον ντυμένη. Λιγμοί απελπισίας έπνιγαν το στήθο της. Είχε κάσει τη μεγάλη αγάπη της για πάντα. Έτρεξα, την αγκάλιασα και το ρούχο μου πλημμύρισε από τα δάκρυα της. Μπορώ να διαβάσω? Voci, voci, voci del mio passato che sento dentro di me, voci dolce, appassionate, gioiose, addolorate, che come frecce incandescenti mi penetrano nel cuore, nell'anima, voci che posso raggiungere solo con il ricordo, figure sfumate che mi appaiono ormai soltanto nei sogni. Φωνές, φωνές,
φωνές από το παρελθόν που ακούω μέσα μου, φωνές γλυκές, παθιασμένες, καρούμενες, λυπημένες, που σαν καυτά βέλη διαπερνούν τη ψυχή μου, φωνές που μπορώ να ακούω μόνο με τη θύμηση, αγνές μορφές που εμφανίζονται πια μόνο στα όνειρά μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Κύριε Σύμπα. Και νομίζω ότι μετά από αυτή την πρώτη γνωριμία που κάναμε την ποιητική με τους ποιητές του τόπου, είναι καλό, θα ήταν καλό να κάνουμε και μία έτσι λίγο πιο προσωπική γνωριμία μαζί τους σε ό,τι έχει να κάνει με την ποιήση. Κάτι σαν έτσι μια μικρή συνομιλία. Να ξεκινήσω από τον Γιώργο το Δελιόπουλο. Γιώργο, πώς θα περιέγραφες τη σχέση σου με την ποιήση? Τι είναι για σένα η ποιήση? Όταν γράφω, για μένα η ποιήση είναι ο τρόπος για να μπορέσω να εκφράσω όλες αυτές τις, θα έλεγα, υπερχιλίζουσες σκέψεις, συναισθήματα, όλα τα υπερχιλίζοντα συναισθήματα που υπάρχουν μέσα μου. Είναι δηλαδή μια διέξοδος την οποία θα τη χαρακτήριζα αναγκαία συνθήκη στη ζωή μου. Όταν διαβάζω ποιήση, είναι ο τρόπος να αναστοχαστώ. Να αναστοχαστώ πάνω στον εαυτό μου, πάνω στις πράξεις μου, πάνω στον κόσμο, πάνω στους άλλους. Και νομίζω ότι η ποίηση είναι από τις ελάχιστες δραστηριότητες, να το θέσω έτσι γενικά, που έχουν απομείνει σήμερα, μια εποχή γενικά που τρέχει, ακριβώς, που μας επιτρέπουν λίγο να σταθούμε. Λίγο να σταθούμε και να δούμε και τον εαυτό μας και τον κόσμο γύρω μας, το παρελθόν μας. Δηλαδή μας επιτρέπει αυτούς τους αργούς ρυθμούς που χρειαζόμαστε ενίοτε, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Έτσι, σαν να παγώνει λίγο το χρόνο για να μας δώσει την ευκαιρία να γνωρίσουμε και τον εαυτό μας καλύτερα, έτσι, αλλά και ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Έτσι, μια εικόνα, αν μου επιτρέπεις, έτσι, που έχω στο μυαλό μου για την ποίηση, είναι σαν να βρίσκεσαι σε ένα μετρό της Ιαπωνίας, του Τόκιο, που και οι άνθρωποι πηγαίνουν σαν ποτάμια, και ξαφνικά η ποίηση σου δίνει τη δυνατότητα, έτσι όπως οι άνθρωποι τρέχουν σαν ποτάμια, να σταθείς στο μέσο αυτού του ανθρώπινου ποταμού και να ταινίσεις με λιγότερη ταχύτητα και λιγότερο άγχος και λιγότερη βιασύνη τα πράγματα. Κάπως έτσι το τι φαντάζομαι την ποίηση σήμερα. Mm-hmm. Γιάννης Γιαννακόπουλος, Γιάννη, πώς βλέπεις την ποίηση στην εποχή μας και πολύ περισσότερο πώς τη βλέπεις σε σχέση με τη δημιουργία σε μια επαρχιακή περιοχή της Ελλάδας? Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με τον τόπο ή με τη χώρα. Έχει να κάνει με τον άνθρωπο, βασικά, με την ιδιοσυγκρασία. Αλλά σαφώς είναι πολύ σημαντικό πολύ σημαντική η χώρη και οι εμπειρίες τις οποίες έχει κάποιος άνθρωπος, ας πούμε, για να μπορέσει να αποτυπώσει, για να εκδηλώσει συναισθήματα, για να τα αναπαράξει. Για μένα η ποίηση είναι κάτι σαν απόσταξη. Δηλαδή, καθώς συσσωρεύονται μέσα σου συναισθήματα, μνήμες, έρωτας, φιλίες, απογοητεύσεις, προσδοκίες, μπορούμε να βάλουμε τα πάντα, ανεβάζεις τη θερμοκρασία σε ένα μικρό απόσταξη, όπως είναι η απόσταξη του τσίπουρου κατά κάποιο τρόπο, ανεβαίνει η θερμοκρασία και όλο αυτό το πράγμα έρχεται και στάζει λέξεις στο μολύβι, κάπως έτσι το βλέπω εγώ. Ή αν το θέλουμε κι αλλιώς, είναι να μπορέσουμε σε μια, το τελείωσα ανάποδο από αυτό που κυριαρχεί τώρα, σε μια λέξη να βάλουμε χίλιες εικόνες. Ναι, ακριβώς. Μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις, αλλά και αντίστροφα μπορεί να το δει κανείς, εξαρτάται, ναι. Ο Δημήτρης Παπακοσταντίνου, λοιπόν, να μας πει, θα ήθελα λιγάκι, ποιες είναι οι επιρροές του και πώς αποτυπώνονται αυτές μέσα στα ποίηματά του. Η ποίηση είναι κάτι το μαγικό τελικά. Και όταν λέω βέβαια επιρροές, δεν εννοώ μόνο επιρροές, από ποιητές. Μπορώ παντού, να εννοώ παντού, διάφορα πάντα, πράγματα τα πάντα που μπορεί εν πάση περιπτώσει να... Αυτό που κουβεντιάσαμε με δύο φίλους και μας προβλημάτισε, αυτό που σκεφτήκαμε μόνοι μας, ένα έργο κινηματογραφικό που έτυχε να δούμε, ένα τραγούδι, οτιδήποτε μπορεί να αποτελέσει έμπνευση. Και επειδή μιλάμε για το υποσυνείδητο, δεν ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Πήγαινα να πω προηγουμένως ότι συμβαίνει κάτι το μαγικό. Έχουμε στα χέρια μας κοινόχρηστα υλικά, τις ίδιες λέξεις που χρησιμοποιούμε όλοι, γνωστές λέξεις, σε πολλές περιπτώσεις φθαρμένες λέξεις, χιλιοϋπομένες λέξεις, και ο καθένας καταφέρει να βρει τη φωνή τη δική του.
Νομίζω ότι το σημαντικότερο στην ποιήση είναι η επικοινωνία. Η ποιήση γράφεται για να μοιράζεται. Και θα πρέπει να ταξιδεύει, θα πρέπει να πηγαίνει σε σχέση. Συμφωνώ έτσι. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα να ξέρεις ότι κάπου υπάρχει κάποιος άνθρωπος που διαβάζει το βιβλίο το δικό σου και συγκινείται έστω και σε μικρό βαθμό. Άρα λοιπόν η σκέψη δική σου, η αρχική σκέψη που υπήρχε στο μυαλό, έκανε μια διαδρομή μεγάλη και βρίσκεται στο μυαλό ενός άλλου ανθρώπου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έχουμε ανάγκη από επικοινωνία. Και εγώ συμφωνώ ότι είναι σπουδαίο να επηρεαστεί το και ένα άνθρωπο ή να νιώθει ότι έστω και ένα άνθρωπο υποψιάστηκε ότι μπορεί να σκέφτηκε κάτι συγκεκριμένο και το κατάλαβε και αυτό το εσύ. Ναι, το να μοιράζεσαι, το να μοιράζεσαι σκέψεις και συναισθήματα έχει σημασία μεγάλη. Mm-hmm. Κυρία Σύμβα, mm-hmm. Γράφετε στα ιταλικά. Έχετε μεταφραστεί στα ελληνικά. Ελληνικά ή ιταλικά, λοιπόν. Πώς αισθάνεστε μοιρασμένοι ανάμεσα στις δύο αυτές γλώσσες ποιητικά? Όταν πρέπει να γράψω ένα ποίημα, οπωσδήποτε μου έρχονται στα ιταλικά. Ποτέ στα ελληνικά. Ποτέ έτσι. Mm-hmm. Παιδί είναι η γλώσσα μου, είναι η μητρική μου γλώσσα. Και εγώ δεν μπορώ να γράψω ένα ποίημα όταν είμαι χαρούμενη. Πρέπει να είμαι οπωσδήποτε έτσι κάπως θλιμμένη, μελαγχολικιά. Και έχω πολλές στιγμές που είμαι έτσι. Ας με βλέπουν οι άνθρωποι καμογελαστοί και αυτά. Και όταν έτσι αισθάνομαι έτσι πάρα πολύ μελαγχολία, μια στεναφόρη με σε μια νοσταλγία, μου έρχεται να γράφω ποίηση. Μπορεί να είναι νύχτα, μπορεί να είναι πρωί, μπορεί να είναι βράδυ, αλλά πρέπει να την γράψω αμέσως εκείνη τη στιγμή, αλλιώς ξεχνώ τα πάντα. Μάλιστα. Ναι. Αλλιώς ξεχνώ. Και μετά μου ενδιαφέρει και ένα άλλο. Μου ενδιαφέρει να μπορέσω να επικοινωνήσω και εγώ και τον κόσμο, να δώσω τον κόσμο, δηλαδή να καταλάβω τα συναισθήματά μου. Και ο κόσμος δηλαδή να μπορέσει να πάρει και να συγκινείται και να καρεί. Mm-hmm. Και να καταλάβω τι γράφω, δηλαδή. Να καταλάβω. Ναι, όχι να γράφω και να μην μπορέσω να καταλάβω τι γράφω. Ναι, ναι. Αυτή είναι μια ανάγκη όλων των ανθρώπων που δημιουργούν, ναι. Ό,τι και αν δημιουργούν, έτσι ακριβώς. Mm. Θα ήθελα να μας διαβάσετε όλοι από ένα ποίημά σας ακόμη. Να ξεκινήσουμε από τον Γιώργο. Θα σας ξαναγυρίσω πάλι πίσω στην αρχή, στον επισκέπτη Άγγελο και στην ιστορία που λέγαμε. Ο οποίος επισκέπτης άγγελος, αφήνοντας, όπως είπαμε, τη μακαριότητα των ουρανών, κατεβαίνει στους ανθρώπους. Και εκεί πέρα το πρώτο πράγμα που διαπιστώνει είναι ότι τίποτα δεν είναι σίγουρο, τίποτα δεν είναι βέβαιο, όπως ήταν εκεί πέρα όπου βρισκόταν. Η σκόνη του αύριο. Πού έκρυψες το πέτρινο κλειδί της χάρτινης εξώπορτας και είμαι εχμάλωτος στα πρόσωπα των άλλων? Δεν βρίσκω καν τις λέξεις μου, τα γράμματα στον Άγιο των Ονείρων. Πού έβαλες τον θησαυρό με τις κλεμμένες πιθανότητες? Είναι βαθιά χωμένα όλα κάτω από το χαλάκι της εισόδου, εκεί που δεν κοιτά ποτέ κανείς. Πού πέταξες το ραγισμένο κρίσταλο και έφυγε το ωραίο είδωλο από τον κενό καθρέφτη? Χάθηκαν και τα βέλη που τρυπούσαν τα φτερά μου. Δεν βλέπω άλλο εφιάλτες με φαντάσματα. Εγώ πού είμαι? Είναι βαθιά χωμένα όλα, μαζί με τα σκουπίδια χρόνια και τη σκόνη του αύριο. Και αυτή η άγνωστη μου σκόνη εισβάλλει συνεχώς το σπιτικό παρόν, ανύποπτα από τις χαραμάδες, από το χαλάκι της εισόδου, από εκεί που δεν κοιτά ποτέ κανείς. Δημήτρη. Το τελευταίο μου ποίημα θα είναι από την ποιητική συλλογή «Ψιθυριστά στο φως του έρευος». Προάστια. Τώρα που μάθαμε επιτέλους, αδερφοί μου, να λέμε γη τη γη, χιόνι το χιόνι, πέτρα την πέτρα, όχι ψωμί, χέρι το χέρι, σαν πού θα πορευτούμε, πού θα πλώσουμε τα βήματά μας, πού τον ύπνο μας. Τώρα που σύννεφα δεν έχει πια να δράξουμε, πέρασε να βλέπεις η κέρη και δεν αεροβατούμε. Σαν πού θα κρύψουμε τη θλίψη, πού τη γύμνια μας, ποια πολιτεία μακρινή θα μας δεχτεί, πού θα κουμπίσουμε τα παιδικά μας όνειρα, πού την αγρύπνια. Σε ανούσιες διαδρομές σπίτι δουλειά, στην ασταμάτητη βροχή, στην επίπεδη μέρα, ας προσπεράσει το λοιπόν ξανά η άνοιξη, με τα παράφορα τραγούδια και τα λάβαρα,
με τα λουλούδια της και τα βεγγαλικά, να ανάψει φως στους κάμπους και τα πέλαγα, σαν οπτασία απατηλή, νέφος λευκό, κάτω από τα βλέφαρα των ονειροπαρμένων. Ευχαριστώ. Και εμείς πολύ. Γιάννης Λεωκόπουλος. Πάλι από το ποδηλάτι φωσφόρο. Φυτίλι. Από μια θλίψη άξαφνη πέρασε στο ιόδιο. Κάποια στιγμή αθάνατης που δάγκωνε λωτό. Ήταν γυμνό και άλικο και με λιχρό επεισόδιο. Σαν όνειρο που σεριανά τον κόσμο με πλωτό. Ο έρωτας ο ακριβώς ποτέ δεν έχει πάγια και γίνεται απαραίτητος σαν την αναπνοή. Στο γέλιο του όμως τάδολο κρύβονται ναυάγια που κράζουν λόγια πλάγια, μα αυτός τα εννοεί. Στα χέρια μου απλώθηκες σαν ανοιχτό βιβλίο και όπως εξεφύλιζα αρώματα σκορπούσες. Μέσα σε τέτοια έκσταση σ' άρεζε να αναλύω μια ουτοπία άχτιστη όπου θα μ' αγαπούσες. Η ύπαρξη η αληθινή χουφτώνει τις καμπύλες και ρίχνει μέσα στα ένστικτα το άσβηστο φυτίλι. Αντάμα με τον κίνδυνο φωτοβολή τις πύλες, ψάχνοντας κάποια ειδονή που πίστη θα ανατείλει. Συμπάν Αρντούτσι Βαϊνά. Είναι λίγο μεγάλο, θα προλάβω να το διαβάσω. Είναι μία ανάμνηση από μικρή, στην πατρίδα μου πάλι. Μπάσα μαρέα, παλίρια. Bambini, a Rimini, ci alzavamo all'alba per ammirare la bassa marea. Camminavamo sul fondo sabbioso del mare, profanandone il mistero. La fine sabbia ci scivolava fra i piedi, dandoci sensazioni indimenticabili. Le nostre orme, come pesci imprigionati, ciuffi strani di verdi conchiglie, perlace, vesti ormai vuote. Lontano, all'orizzonte, l'Adriatico verde, come un mare d'erba, illuminato dai raggi dorati, sfumati di rosa del sole, si alzava maestoso, illuminandoci d'oro, di gioia, di vita. Ed io pensavo al mare biblico di Mosè. Poi, improvvisamente, le onde cominciavano a montare e si avvicinavano sempre più, cavalli al galoppo, finché ci ritrovavamo sulla battigia, esausti dalla corsa, il respiro affannato, grandioso mistero della vita, fiore luminoso della terra. Παλίρια, παιδιά, στο Ρίμινι. Ξυπνούσαμε την αυγή να θαυμάζουμε την παλίρια, περπατούσαμε στον αμμώδη βυθό, βεβηλώνοντας το μυστήριο. Η λεπτή άμμος γλιστρούσε ανάμεσα στα πόδια, και μας άφηνε αξέκαστα συναισθήματα, τα ίκνη μας, παγιδευμένα ψάρια, παράξενα φυτά τη θάλασσα, κοκκύλια μαργαριτών, άδειες φορεσιές, μακριά στον ορίζοντα η γαλάζοπράσινη Αδριατική, πράσινο λιβάδι, λουσμένη στο ροδόκρισο φως του ηλίου, ανέτειλε επιβλητικά, μας λάμπρινε με κρυσή χαρά και εγώ σκεφτόμουν τη βιβλική θάλασσα του Μωυσή. Ξαφνικά τα κύματα άρχισαν να ανεβαίνουν, πλησίαζαν όλο και περισσότερο, άλογα που καλπάζουν, μέχρι που ξαναγυρνούσαμε στην άκρο καλιά εξαντλημένη από το τρέξιμο, λαχανιασμένη, μεγαλειώδης μυστήριο της φύσης, λαμπερό λουλούδι της γης. Thank you.
τελευταίο θάνατος κάτι μου λέει. Το στερέωμα γκρίζο απλώνει γύρω μου ρίζες, σαν άειλη εικόνα θα μπει από τη σκόνη. Τελευταίο θάνατος κάτι μου κάνει, σαν να πεθαίνει μέσα μου κάτι δύο φορές. Ξεριζώνοντας σάρκα από τη σάρκα μου, κάτι σαν αδέσποτη θλίψη, σαν αδέσποτη τύψη. Τελευταίο θάνατος κάτι μου λέει, ακατάληπτα λόγια, προδομένες φωνές. Η ζωή μου που φεύγει, η ζωή μου που μένει, η ζωή που αφήνω, η ζωή που μ' αφήνει. Σε ένα κομμάτι γης κι η ζωή της κλεισμένη, και εκείνος ο πιο κατάδικός της κοντινός συγγενής. Τόσα χρόνια μαζί που περάσαν ποιος ξέρει πώς, που βρεθήκαν, που χαθήκαν οι δυο τους του καιρού τα ταξίδια. Την κοιτάει τώρα πια απλανής, μαζί, ώσπου να μας χωρίσει ο θάνατος. Τι κουβέντα μεγάλη, πόσους θανάτους μετράει άραγε η ζωή καθενός. Διάβασα ένα ποίημα από το βιβλίο μου «Κλεισμένα σε θηρίδες, 25 στερόγραφα εποχής». Και κάπου